Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με βλέπετε ότι άλλαξα. Γιατί είναι εντάξει να μείνει εντάξει. Τουλάχιστον αυτό γράφει το η Φανέλα που φοράω. It's okay not to be okay. Καλημέρα, από μου. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Καλημέρα. Λοιπόν, είσαι εδώ μαζί μα. Τη προάλληλη ήταν η μέρα τη ψυχική υγεία. Δευτέρα. Σωστά. Ε, τη Δευτέρα. Ε, και θέλω πραγματικά πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που γυρεύουν. Την βοήθεια και πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια, γιατί δεν είναι ντροπή κιόλα να ζητά βοήθεια όταν νιώσει κάτι. Και επειδή είμαστε σε ένα. Πώ να σου το πω, είμαστε σε ένα περιβάλλον που. έλεγα και χθε στο τηλέφωνο. Όλοι περ... περνάμε λίγο δύσκολα. Νιώθουμε oh. χάλια, νιώθουμε ότι δεν είμαστε καλά. Μπορεί να έχουμε κατάθλιψη και να μην το ξέρουμε. Και μπερδεύονται όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και στο τέλος δεν ξέρεις και τι έχεις Πάρα πολλοί κόσμος Σωστά το ναι. Ειδικά μετά την πανδημία, ή ακόμη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βίωσε τα συναισθήματα τα οποία mm. έθεζες. Πάρα πολύ σωστά. Ε, ήταν η ατωνία, ε, το «κάτι έχω, αλλά δεν ξέρω τι έχω». Mm -hmm. Ήταν αυτό το κάτι το άγνωστο. Mm. Ναι, όντως το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο κατά την περίοδο της πανδημίας. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι εγώ καταρχήν δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, ούτε ψυχίατρος. <laughs> ναι. <laughs> Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο Βεβαίως, στον κόσμο. Ναι, 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 ναι να πούμε ότι είσαι στο παρατηρητήριο ψυχικής υγείας, Σωστά. αντιφό. ναι. Ε, οπότε εγώ μάλλον μπορώ να μιλήσω καθαρά εμπειρικά Βεβαίω, μα και έτσι θέλω λίγο να το πάμε ναι. Γιατί όλοι μας πολλές φορές διερωτόμαστε Πολλέ φορές μόνο, μένουμε μόνο στον δικό μας τον εαυτό μας να διερωτώμαστε αν θα πρέπει να ψάξουμε κάπου βοήθεια, γιατί Ακριβώς. νιώθουμε αυτά που νιώθουμε. Κοίτα, ε, ο στόχος του αντίφωνου, να το πάμε λίγο πίσω, το ναι. είχαμε πει βέβαια ε, και τη Δευτέρα, ναι, ναι. όταν ήμασταν πάλι σε εκπομπή σα εδώ, ο στόχος του, του αντίφωνου ουσιαστικά είναι να γίνουμε η φωνή του κόσμου. Mm -hmm. Ο κόσμο έχει ακούσει πάρα πολλά από του επαγγελματίε υγεία. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό να το ακούσεις από έναν συνάνθρωπο σου. Μάλιστα. Είναι ωραίο να τα ακούς τα ιατρικά. Ναι, ναι, ναι. Να ακούσεις Αλλά εμπειρικά, θεωρίες. α, εμπειρικά όμως, Αλλά όταν ακούσει ακούσεις ναι. από έναν συνάνθρωπο mm. τα δικά του βιώματα, ε, νιώθεις ότι καταρχήν δεν είσαι μόνος. Ναι. Δηλαδή, το, το που μιλούσαμε χθε. μου λες, Ξέρει κάποιε κοπέλε που λένε ότι βιώνουν το πράγμα, τη μαύρη σούρα, την, την ναι, κατάθλιψη. Υπάρχουν α, τα γκρουπ τα, τα και όχι μόνο Ακριβώς. για παράδειγμα στα μέσα κοινωνική δικτύωση, αφού τι βλέπω Ακριβώς. και λένε δεν κοριτσια, νιώθετε κι εσεί έτσι, ότι δεν αντέχετε άλλο. Ναι. Ακριβώ. Οπότε, όταν συνειδητοποιήσει ότι δεν είσαι μόνο, mm. αλλά δυστυχώ στην κοινωνία τη Κύπρου που ζούμε. Εμ, είναι παγκόσμιο φαινόμενο βέβαια, αλλά α επικεντρωθούμε τη συγκεκριμένη στιγμή στην κοινωνία τη δικιά μα. Είναι τεράστιο το στίγμα καταρχήν πάνω στι ψυχικέ ασθένειε. Πόσο μάλλον ε, το να το συζητήσει. Mm -hmm. ε, οπότε ο στόχο ο δικό μα ε, και ένα στοίχημα προσωπικό δικό μου ε, είναι να καταπολεμήσουμε αυτόν το στίγμα. Ο μόνο τρόπο να καταπολεμηθεί το το στίγμα είναι μιλώντα γι' αυτό. Ναι, mm σωστό. -hmm. Ε, παλαιότερα υπήρχε ο φόβος να κατονομαστεί η ασθένεια του καρκίνου με το όνομα της. Mm. Ε, υπήρχαν διάφορα επίθετα, αλλά ποτέ δεν λεγόταν η λέξη καρκίνος με το όνομα της. Μάστ. Mm. Ε, τώρα θέλω να ελπίζω ότι με αυτόν το, τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει, mm -hmm. μια ομάδα ανθρώπων, η οποία ουσιαστικά αποτελείται από, από άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί με κάποια μορφή ψυχικής ασθένειας, mm -hmm. αλλά συνάμα έχουμε και δίπλα μας ε, επαγγελματίες α, του χώρου της ψυχικής υγείας, αλλά με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, πάντοτε. Ναι. Τώρα, ε, θέλω να το πάμε λίγο στο, στο βιωματικό και στο εμπειρικό. Mm -hmm. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει ότι δεν... Καταρχάς πρέπει να το αντιληφθεί ο ίδιος, έτσι. Ο σημαντικό... Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβεις ότι Βεβαία. δεν είμαι καλά. Ε, ναι. Ε, ξεκινούμε, το πρώτο βήμα είναι αυτό. Ναι. Αλλά για να καταλάβεις ότι δεν είσαι καλά, πρέπει να το ψάξεις. Mm. Πρέπει να έχεις τις γνώσεις. Οπότε, εδώ έρχεται η κοινωνία. Εάν η κοινωνία δεν δώσει τις γνώσεις α, στον κόσμο, Μάλιστα. ερχόμαστε και λέμε πρέπει οι γυναίκες να κάνουν παπ mm -hmm. πρέπει να κάνουμε μαστογραφία, πρέπει οι άντρες να κάνουν τεστ για καρκίνο του προστάτη. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε, έρχομαι και λέω εγώ και ο αντιφών, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο για τις ψυχικές ασθένειες. Τι είναι η κατάθλιψη, τι είναι τα συμπτώματα της κατάθλιψης για να τα ψάχνει ο κόσμος. Οπότε παρά να έρχεται μια κοπέλα και να είναι χάλια, ένας άντρα και να είναι χάλια και να μην ξέρει γιατί. Αλλά ξέρεις, να πιω ένα ποτήρι την κρασί για να καταφέρω να κοιμηθώ το, mm. το βράδυ. Ε, οπότε κάνουμε μόνοι μας μια αυτοθεραπεία, χωρίς να συνειδητοποιούμε το γιατί. Η, να πιο ένα χάπι να κοιμηθώ το βράδυ να με βοηθήσει. Το οποίο είναι ό,τι πιο βλαβερό και ό,τι πιο λάθο. ή θα φάω πούμε, όλο το ψυγείο, γιατί είναι και αυτό ακριβώς, πάρα πολύ σημαντικό. Που είναι κάτι το οποίο βίωσα ναι. εγώ. Δεν ξέρω, και μια φίλη μου την οποία, με την οποία το είχα συζητήσει και το βιώνει η ίδια στο παρελθόν το συγκεκριμένο πράγμα. Που είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Οπότε, κάνουμε ε, θεραπείε μόνοι μα αυτοκαταστροφικέ. Ε, οι οποίε ουσιαστικά μα παίρνουν πίσω. Ε, επειδή νομίζουμε ότι νιώθουμε Ακριώς. καλύτερα για εκείνο το ένα λεπτό. Δεν είναι θεραπείε όμω. Ναι. Ουσιαστικά οπότε όταν αναγνωρίσει ότι έχει ένα πρόβλημα, εκεί βρει το θάρρο να ζητήσει τη βοήθεια mm. και ξεκινήσει την αγωγή. Μπορεί να μην είναι φαρμακευτική απαραίτητη. Ναι, 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 ναι. Μπορεί απλώ να χρειάζεσαι μία ψυχολογική στήριξη. Μία καθοδήγηση από ειδικό. Ναι. Μπορεί να χρειαστεί απλώ να αλλάξει τρόπο ζωή. Mm. Μπορεί να είναι απλό τρόπο ζωή. Μπορεί να έρθει ο ειδικό να σου επιβάλλει. Ρε, παιδί μου, αφιέρωσε μισή ώρα για τον εαυτό σου. Πήγαινε περπάτα έξω στη φύση. Mm, το πάρω αυτό εγώ. Ε, αν σου επιτρέπει, <laughs> κανένα δεν μου το Η επιτρέπει. Όπω δεν έχει ναι. να κάνει. Αλλά θα σου δώσουν ναι. την, την καθοδήγηση. Ακριβώ. Μπορεί να ζήσει ένα άνθρωπο σε πλήρη κανονικότητα. Θέλω να το κλείσουμε με αυτό. Μπορεί να ζήσει ναι, ναι. σε πλήρη κανονικότητα, ακόμη και με φαρμακευτική αγωγή. Μπορεί να εργαστεί, μπορεί να είσαι ένα άνθρωπο ανάμεσα σε όλους τους άλλους, παίρνοντα την αγωγή σου. Ε, Ζώντα μια φυσιολογική ζωή. Και να σα πω και κάτι άλλο κλείνοντα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Μια ασθένεια, οποιαδήποτε και να είναι, δεν καθορίζει τον άνθρωπο και τον χαρακτήρα του. Μάλιστα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας πάρα καλά. πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Θέλω λίγο. Οπότε αν θέλει, αν, αν μου το επιτρέπεις κιόλας να δούμε εσύ πως μπήκε σε όλο αυτό την επόμενη φορά. Όποτε θέλει, ε, εγώ είμαι στη διάθεσή σου, γιατί. Και και θέλω, 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 Κλείνοντα, πες... κλείνοντας, θέλω να μου πει αυτό που είπε χθε. Όταν έκανατε αυτή τη σύναξη και μιλού, μιλούσατε, όταν ρωτήθηκαν κάποιοι άτομα αν θα έκαναν σχέση με κάποιον ψυχικά ασθενή. Λοιπόν, Πε μου, το αυτό ε, και κλείνουμε. Δέκα ε, δευτερόλεπτα, γιατί θα με σκοτώσουν. Λοιπόν, καταρχήν, ε, κάποιοι άτομα είπαν όχι ε, για τη σχέση. Κάποιοι άτομα είπαν για εργασία. Έλεγαν ναι. ναι. Ε, όταν μετά είπα εγώ ότι μιλώντα μαζί του, εγώ ξέρω εγώ, και με γνώρισαν και μετά είπα, ξέρετε, εγώ. Επάσχω από μια ψυχική νόσο, έχω διαγνωστεί από ναι. μια ψυχική νόσο, γιατί κανείς δεν πάσχει, έχει διαγνωστεί. Σωστό. Ε, μετά απολογήθηκαν όλοι. Και μετά μου είπαν συγγνώμη. Για... Οι αποκλείτες είναι, ναι, δεν ε, εσείς φάνηκες, να. ας πούμε, εσείς. <laughs> Οπότε, Αυτό να το κρατήσουν, έχει τη σημασία του οι τηλεθεατέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ.